Θα ξεκινήσουμε και θα πιάσουμε ένα θέμα που αφορά τα περίφημα εντός αγωγικών βέβαια λαγοκέφαλα, αυτό το τοξικό ψάρι, του οποίου η σάρκα περιέχει μια πολύ ισχυρή νευροτοξίνη. Έχει εκπονήσει το ΕΛΚΕΘΕ ένα σημαντικό πρόγραμμα, το οποίο υλοποιεί βέβαια εδώ και κάποιο χρονικό διάστημα, με τρόπο, κατά κάποιο τρόπο, την αξιοποίηση του συγκεκριμένου ψαριού. Θα πάμε και θα συνομιλήσουμε και να την ευχαριστήσω πάρα πολύ γι' αυτό με την κυρία Νότα Περιστεράκη, βιολόγος, ιχθυολόγος του Ινστιτούτου Θαλασσίων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων ΕΛΚΕΘΕ. Κυρία Περιστεράκη, να σε ευχαριστήσω πολύ για ακόμα μία φορά. Και εγώ σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να ενημερώσουμε τον κόσμο για μερικά πράγματα που νομίζω μας αφορούν όλους. Έρχεται καλοκαίρι, ακούει ο κόσμος λαγοκέφαλο, υπάρχει μια ανησυχία, υπάρχει ένας προβληματισμός. Δεν ξέρω βέβαια, τα έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, κυρία Περιστεράκη, αν είναι δικαιολογημένος. Κοιτάξτε, μέχρι στιγμής δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε κάποια γεγονότα που πρέπει να μας θορυβήσουν. Δηλαδή, δεν έχουμε, ας το πούμε, ισχυρές ενδείξεις ότι υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά αυτό που λέτε, δηλαδή ότι θα πάμε στη θάλασσα και θα έχουμε κάποιο πρόβλημα από το λαγοκέφαλο. Ωστόσο, ο λαγοκέφαλος δημιουργεί άλλα προβλήματα, δηλαδή δημιουργεί προβλήματα στην αλία μας και στο θαλάσσιο περιβάλλον. Και φυσικά είναι εν δυνάμει επικίνδυνος αν κάποιος τον φάει και προσλάβει κάποια δόση σχετικά μεγάλη της τετροδοτοξίνης, αυτής της νευροπαραλυτικής τοξίνης, είναι επικίνδυνος ακόμη και για θάνατο. Μιλάμε δηλαδή για μια τοξίνη αρκετά σοβαρή. Να αναφερθούμε και να εστιάσουμε στο πρόγραμμα το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, έχει ξεκινήσει από πέρυσι, κυρία Περιστεράκη. Ναι, λοιπόν. Είναι το Lago Hair. Είναι το Lion Hair. Ναι. Είναι ένα πρόγραμμα στο οποίο μελετάμε τόσο τη βιολογία και τους πληθυσμούς του λαγοκέφαλου, όσο και τις ζημιές που προκαλεί στους αλιείς, με σκοπό να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε αυτές τις ζημιές, δηλαδή να υπάρχει μια επιστημονική μελέτη γι' αυτό, ώστε να μπορούν και οι ίδιοι αλιείς μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών να ζητήσουν κάποιες αποζημιώσεις για τις ζημιές αυτές που παθαίνουν. Μελετάμε βέβαια, χαρτογραφούμε και τους πληθυσμούς και ψάχνουμε τα αναπαραγωγικά πεδία αλλά και τα πεδία που μεγαλώνουν, τα μικρά λαγοκεφαλάκια, για να μπορούμε να κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις στοχευμένες για τη μείωση των πληθυσμών του λαγοκέφαλου. Αλλά ακόμη μελετάμε και την ίδια την τετροδοτοξίνη, δηλαδή είναι ένα κεντρικό στοιχείο και αυτό. Μελετάμε δηλαδή τα επίπεδα τετροδοτοξίνης σε όλους τους ιστούς του λαγοκέφαλου. Έχουμε αναπτύξει μία μέθοδο μοντέρνα και πολύ ακριβή, δηλαδή κάνει ακριβείς μετρήσεις των επιπέδων τετροδοτοξίνης, και αυτή τη στιγμή έχουμε προχωρήσει αρκετά σε αυτή τη μελέτη. Συσχετίζουμε τα επίπεδα της τετροδοτοξίνης με βιολογικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες των ψαριών που έχουμε σαν δείγματα εξετάσει. Έχουμε εξετάσει έναν αρκετά μεγάλο αριθμό ψαριών και σύντομα πιστεύω ότι θα έχουμε και μία επιστημονική δημοσίευση πάνω σε αυτό. Τα πρώτα συμπεράσματα είναι ανακοινώσιμα. Ναι. Κοιτάξτε, προς το παρόν μπορώ να πω ότι βρίσκουμε διαφορές μεταξύ περιοχών, μεταξύ φύλων του λαγοκέφαλου, δηλαδή αρσενικό και θηλυκό, αλλά και μεταξύ σταδίου γεννητικής ωριμότητας, όσον αφορά την τετροδοτοξίνη, αλλά επειδή μελετάμε και την ίδια τετροδοτοξίνη αλλά και τα παράγωγά της στους διάφορους ιστούς, η τελική ανάλυση θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε το μηχανισμό της παραγωγής της τετροδοτοξίνης και πότε είναι ψηλή, πότε χαμηλή στο λαγοκέφαλο, και θα δοκιμάσουμε κάποιους τρόπους αποτοξίνωσης του λαγοκέφαλου, δηλαδή υπάρχει, είναι σε εξέλιξη μια τέτοια διαδικασία, ώστε να δούμε αν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για διάφορες χρήσεις. Οπότε στόχος είναι κατά κάποιο τρόπο, κυρία Περιστεράκη, συγγνώμη σας διακόπτω, εντός εισαγωγικών, η αξιοποίηση του λαγοκέφαλου. Πώς μπορεί να αξιοποιηθεί κατά κάποιο τρόπο. Ο ένας στόχος είναι να μειωθούν οι πληθυσμοί, βέβαια. Και ο άλλος στόχος είναι στο βαθμό που γίνεται να αξιοποιηθούν. Πρέπει να πούμε ότι έχει μπει στο μικροσκόπιο, ας το πούμε, ο λαγοκέφαλος του ΕΛΚΕΘΕ και υπάρχουν πολλές ειδικότητες που ασχολούνται με αυτό. Δηλαδή, τα αποτελέσματα της μελέτης της τετροδοτοξίνης θα μας δώσουν κάποιο όπλο, ας το πούμε,
ώστε να δούμε αν μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτή τη βιομάζα, αλλά πρέπει να πω ότι υπάρχουν συνεργασίες στο ΕΛΚΕΘΕ και με άλλα πανεπιστήμια και με το Πολυτεχνείο και με φαρμακευτικές εταιρείες, ώστε να δούμε αν μπορούμε αφενός να παράγουμε κάποια προϊόντα ψηλής αξίας, όπως είναι φαρμακευτικά ή καλλυντικά προϊόντα, αλλά και να τον αξιοποιήσουμε, να αξιοποιήσουμε τη βιομάζα του, παραδείγματος χάρη, αν καταφέρουμε να την αποτοξινώσουμε σαν λίπασμα, σαν ιχθυάλευρα για τροφές, για ιχθυοκαλλιέργειες, ακόμη και το δέρμα το έχουμε σκεφτεί, αν μπορεί να αξιοποιηθεί. Και κάνουμε κάποιες ενέργειες και σε αυτή την κατεύθυνση. Βέβαια, πρώτα πρέπει να είμαστε σίγουροι όσον αφορά την αποτοξίνωση, τη δυνατότητα αποτοξίνωσης και τους τρόπους, δηλαδή να μην υπάρχει υψηλή τοξικότητα στους ιστούς αυτούς που θα μπορούν ίσως να εκμεταλλευτούν. Ναι. Βέβαια, όσον αφορά το φαρμακευτικό κομμάτι, ξεκίνησε έτσι μια πρωτοβουλία και από τη δική μας την ομάδα έτσι, σε συνεργασία και με το Πολυτεχνείο και τα λοιπά, στο να παραχθεί ακόμη και η ίδια η τετροδοτοξίνη σαν πιθανό φαρμακευτικό προϊόν, η οποία, ξέρετε, παρόμοιες τοξίνες χρησιμοποιούνται για μπότοξ και τα λοιπά. Δηλαδή, μάλιστα. Αν καταφέρουν τέλος πάντων όλες αυτές οι ειδικότητες που ασχολούνται με το λαγοκέφαλο. Είναι μια συνεργασία του ΕΛΚΕΘΕ με πολλούς φορείς, αυτό καταλαβαίνω εγώ. Και θέλω να σας ρωτήσω αν είστε. Και πολλές ειδικότητες μέσα στο ΕΛΚΕΘΕ ασχολούνται αυτή τη στιγμή με το λαγοκέφαλο. Είστε αισιόδοξοι ότι θα καταλήξουμε κάπου, μία ερώτηση. Και η άλλη ερώτηση είναι αν σας έχει απασχολήσει στο παρελθόν τόσο πολύ. Ψάρι. Κοιτάξτε να δείτε. Στο παρελθόν ίσως όχι, αλλά τώρα στο παρόν και στο μέλλον μας απασχολεί και το λεοντόψαρο. Σωστά. Αυτά τα δύο ψάρια είναι εισβολικά. Η μόνη διαφορά είναι ότι το λεοντόψαρο μπορείς να το φας. Είναι δηλαδή ένας καλός μεζές, ας το πούμε. Αλλά και τα δύο αυτά ψάρια και ιδιαίτερα το λεοντόψαρο αναπτύσσονται πάρα πολύ γρήγορα, δηλαδή σε λίγα χρόνια έχουμε γεμίσει λεοντόψαρα σε πολλές περιοχές της Κρήτης. Έχουμε κάνει και προσπάθειες, κάναμε μια εκδήλωση γευσηγνωσίας ώστε να γνωρίσει το κοινό το λεοντόψαρο. Ναι. Έχουμε ένα site του προγράμματος το οποίο μπορεί να βρει κανείς πώς μπορεί να το καθαρίσει ώστε να μην τρυπηθεί από τα αγκάθια του παραδείγματος χάρη και να το φάει, αν μπορεί και να το ζητήσει βέβαια από το ψαρά του. Έχουμε βγάλει κάποια υλικά, αφίσες, φυλάδια, ενημερωτικά για την κατανάλωση του λεοντόψαρου, γιατί πολλές φορές ο κόσμος νομίζει ότι ένα ψάρι που έχει έρθει από αλλού οπωσδήποτε είναι σαν το λαγοκέφαλο. Όχι, δεν είναι όλα. Υπάρχουν ψάρια που μπορούν να φαγωθούν, όπως είναι ας πούμε και η γαβρόφρυσα που λέμε εδώ στην Κρήτη. Σωστά. Δηλαδή, το θέμα με τα λαγοκέφαλα τι θα κάνουμε. Αλλά και έρχεται και καλοκαίρι και περισσότεροι περιμένουν αυτή τη στιγμή από την κυρία Περιστεράκη να τους πει τι θα γίνει σε περίπτωση που υπάρξει οπτική επαφή σε κάποια παραλία. Κοιτάξτε να δείτε. Από ό,τι βλέπω εφέτος πλησιάσανε κάποιες παραλίες σχετικά νωρίς οι λαγοκέφαλοι και αυτό έγινε γιατί ζεστάθηκαν πιθανόν τα νερά νωρίτερα εφέτος. Στην Νότια Κρήτη. Κοιτάξτε, ακριβώς τις περιοχές δεν τις ξέρω όλες αυτή τη στιγμή. Απλώς υπάρχουν πληροφορίες ότι σε κάποιες παραλίες έχουν πλησιάσει. Και στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου έχουμε κάποια τηλεφωνήματα. Στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, ναι. Ωστόσο, αυτό είναι συνήθως εποχιακό, κρατάει έτσι λίγο καιρό και είναι την εποχή πριν την αναπαραγωγή του λαγοκέφαλου. Δηλαδή, υποθέτω ότι όταν αρχίσουν και ζεσταίνουν περισσότερο τα νερά, δεν θα είναι πια τόσο πολύ κοντά στις ακτές, οπωσδήποτε δηλαδή. Ωστόσο, αν κάποιος βλέπει λαγοκέφαλους κοντά του, καλό είναι να αποφεύγει να τους πλησιάσει και να αποφεύγει να παίξει μαζί τους ή να πάει να τους ταΐσει κτλ. Δηλαδή, νομίζω ότι όλες οι περιπτώσεις που έχουν ακουστεί έχουν σχέση με το ότι ο λαγοκέφαλος κατά κάποιο τρόπο έχει περάσει σαν τροφή κάτι και έχει προσπαθήσει να το φάει. Δεν νομίζω δηλαδή ότι είναι επιθετικός απέναντι στον άνθρωπο, αλλά καλό είναι ο κόσμος να μην πλησιάζει. Να μην πλησιάζει, δεν υπάρχει λόγος. Ναι. Μάλιστα, δεν κυρία Περιστεράκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για ακόμα μία φορά για την νέα σας παρέμβαση. Να είστε καλά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.